Ελλάδα Sports 94,3. Στον Πελίστρι. Ο Πελίστρι είναι. Ο Τετέ. Σάκης Μπουσδούνης. Καλημέρα σας, κύριε Σάκη. Καλημέρα σας, κύριε Σάκη. Τι κάνετε, πώς είστε? Πού είστε, χωριό, κάνετε διακοπές, ξαναφύγατε, ξαναγυρίσατε, τι κάνετε? Α, δεν είσαι καλά, μου φαίνεται. Καλά είμαι, όλη την εβδομάδα. Για, ναι, ρε, τώρα Σαββατοκύριακο, το Παρασκευή θα τελείωσε την εκπομπή το απόγευμα. 8 ώρα. Α, ναι, πήρα το κότερο. Δεν ξέρω αν έχει κότερο, μπορεί να έχει κανένα καλό εργαλείο για να πήγε στο χωριό, να μαζέψει ρίγανη. Άκου, πήρα το κότερο και είπα να πάω σε ένα νησί, ρε παιδί μου, και πήγα Καρπενήσι. Μια ώρα έχω Καρπενήσι, γύρω-γύρω νησί είναι. Να βγάλει το καρπέ, είναι το νησί. Τι κάνει, φιλαράκο? Καλά, εσύ πώς είσαι? Καλά είμαι κι εγώ, καλά είμαι. Καλημέρα να πω και σε όλους τους φίλους ακροατές. Τι έχουμε τώρα? Και σε σένα βέβαια. Τι έχουμε? Εθνική. Εθνική σήμερα. Για Πανάθα έχουμε τίποτα, μεταγραφικά στην πορεία την ημερών. Για μεταγραφικά. Μέχρι τις 11, μέχρι 31 του μήνα. Κοίτα να δεις, μέχρι την επόμενη Τετάρτη είναι οι μεταγραφές που τελειώνει η προθεσμία. Και μετά έχουμε μέχρι τέλος το μήνα, το έχουμε ξαναπεί. Την οποία είδα μια λίστα. Για τους ελεύθερους. Είδα μια λίστα ελευθέρων ποδοσφαιριστών. Που είναι μερικά πολύ δυνατά ονόματα, βέβαια ακριβά συμβόλαια. Εντάξει. Και βέβαια οι περισσότεροι είναι χωρίς κανονική προετοιμασία. Αλλά είναι κάποια ονόματα δυνατά πολύ όμως, αλλά είναι ακριβά. Δηλαδή είδα παίχτη, νομίζω στη Λίβερ που παίζει, ο οποίος έπαιρνε μέχρι πρώτην ως 6 εκατομμύρια το χρόνο. 7. Μιλάς, δεν ξέρω να λες για το κεντρικό αμυντικό. Ναι, κάποια στιγμή κάτι ακούστηκε κιόλας. Και για τον Παναθηναϊκό. Δηλαδή είναι γνωστά ονόματα. Δεν είναι. Ναι, έχουν κάνει προετοιμασία, έχουν μείνει λίγο πίσω γιατί δεν κάνανε με τις ομάδες. Το θέμα τώρα αυτή τη στιγμή είναι αυτό. Εάν δεν καίγεσαι πολύ να πάρεις έναν παίκτη σε μια θέση, αλλά έχεις κάποια ανάγκη, μπορείς να πάρεις ένα τέτοιο παίκτη. Και να τον βάλεις τον Οκτώβριο, τον Νοέμβριο μέσα. Και να τον βάλεις, μπράβο, για, μιλάμε στα μέσα Οκτώβριο. Ένα μήνα και βάλε. Ένα είναι αυτό. Τώρα ο Παναθηναϊκός χρειαζόταν για μένα έναν αριστερό εξτρέμ. Που δεν έγινε κάποια κίνηση. Και αριστερό στόπερ μου λέγανε πολλοί φίλοι, αριστερό στόπερ. Εκεί ήθελα να σου πω, για το οχτάρι πήρε και πήρε πολύ καλό παίχτη. Αριστερό στόπερ, από τη στιγμή που υπάρχει ο Μάγνουσον, εάν εμείς δεν είμαστε ούτε στις προπονήσεις που κάνουν, ούτε οι δημοσιογράφοι που κάνουν το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού, οπότε δεν μπορούμε να έχουμε άποψη, θέλω να πω. Εάν ο Μάγνουσον είναι σε καλή κατάσταση, σίγουρα ο Παναθηναϊκός δεν υπάρχει περίπτωση να πάρει αριστερό στόπερ. Αλλά είναι όμως δύσκολος τραυματισμός του, ρε φίλε. Έχει αργήσει πάρα πολύ. Ακριβώς. Και ξέρεις, αυτό το είδαμε και στον Αϊτόρ. Ναι, οι τραυματισμοί αυτοί δηλαδή μπορεί να γυρίσει και να παίξει. Μπορεί να γυρίσει με φόβο και να αργήσει πάρα πολύ. Να παίξει και αν παίξει ποτέ καλά πάλι. Ακριβώς, το έχουμε δει και σε πολλούς παίχτες. Το είδαμε και με τον Αϊτόρ, βέβαια. Δεν πήρε πάρα πολλά παιχνίδια. Αλλά ο Αϊτόρ δεν πήρε και ευκαιρίες πολλές. Ναι, ο Φορτούνης, ας πούμε. Γύρισε. Το παιδί γύρισε και γύρισε πολύ καλά. Είναι περιπτώσεις του οργανισμού, όπως το παίρνει ο παίχτης, είναι πολλά, είναι ψυχολογικά. Είναι μεγάλο, ακριβώς, πολύ σκληρός τραυματισμός αυτός. Το άλλο θέμα, το έχουμε πει πολλές φορές και με τον Λάμπρο, και εσύ τα έχεις συζητήσει με τον Λάμπρο, ότι ο Παναθηναϊκός από τη στιγμή που δεν πήγε πολύ πίσω με τις αποδεσμεύσεις, γι' αυτό δεν ολοκλήρωσε, ειδικά τη μεταγραφή του παίχτη από την Ιταλία, του Κορέα. Ναι, του Κορέα. Από τη στιγμή που δεν έφυγε ο Σπόραρ ή δεν έφυγε ένας επιθετικός, τέλος πάντων, δεν γίνονταν να έχεις 4 center four. Λοιπόν, από τη στιγμή που δεν έγιναν αποδεσμεύσεις, ο Παναθηναϊκός εγκλωβίστηκε. Αυτή είναι η άποψή μου. Με τον Σπόραρ τι παίχτηκε, ρε φίλε? Γιατί ο Σπόραρ τώρα ξέρει ο Σπόραρ ο ίδιος ότι θα είναι τρίτη επιλογή. Ναι, μα από τη στιγμή το ξέρει. Ναι, τι παίχτηκε λόγω και δεν τα βρήκε με τη Σλόβαν ή με την Ομόνια που λέγανε ότι μιλούσε στην Κύπρο? Και πολύ με τη Σλόβαν. Η Σλόβαν τελικά δεν έκανε κάποια κίνηση, ενώ μάλλον είχε κάνει πριν αρκετό καιρό, αλλά με ένα ποσό της τάξης των 500.000, αν δεν κάνω λάθος, όταν έχει δώσει 3-3,5, λογικό είναι ο Παναθηναϊκός τότε να μην τον δώσει, γιατί περίμενε κάτι καλύτερο. Ναι, ναι. Μετά κινήθηκε να πάρει ένα Μπολονό, άφησε το Σπόραρ και τελικά χάλασε και εκείνο και δεν έγινε τίποτα. Και έμεινε ο Σπόραρ. Δεν ξέρω, σίγουρα κάποια ευθύνη έχει ο τεχνικός διευθυντής του Παναθηναϊκού, απ' την άλλη όμως. Να πούμε ότι δεν είναι και τόσο εύκολο. Όπως και με το Βιλένα. Όταν έχεις ένα συμβόλαιο, ένα 200, 1,5 και όλα αυτά, και δεν έχεις και δεν μπορείς να βρεις πρόταση, έστω και με κάτι λιγότερο, σίγουρα μένεις στο συμβόλαιό σου. Μα και ο Βιλένα τώρα να βρει συμβόλαιο τώρα, ένα που να. Γιατί αν του πούνε του Βιλένα, σου βρει κάποια ομάδα και το συμβόλαιο που του δίνει 300.000, αποκλείεται να πάει ο Βιλένα. Σου λέει, κάτσε πάνω σε 1,5 εκατομμύριο. Αλλά δεν μπορεί, ακριβώς, να βρει και ομάδα, γιατί δεν έχει κάνει και κάτι να πω. Ότι είχε παίξει και 10 μάτς. Από τη στιγμή που στο Παναθηναϊκό δεν κόλλησε, δεν έχει δείξει κάτι. Ναι. Ποια ομάδα θα δώσει αυτά τα χρήματα? Να έχει παίξει, με 20 παιχνίδια, να πει από τα 50 παιχνίδια να έχει παίξει καλά τα 20, κάποιο μπορεί να διαφερθεί. Μεγάλο όνομα ο Βιλένα, δεν είναι κανένα τυχαίο ποδοσφαιριστή. Να φέρω ένα παράδειγμα. Εάν ο Μπερνάρ του δεύτερου γύρου πέρυσι
Άσχετα, υπέγραψε στην χώρα του. Υπήρχε περίπτωση να μην βρει η ομάδα? Όχι. Δεν υπήρχε περίπτωση να μην βρει η ομάδα, γιατί αυτό που έκανε το δεύτερο μισό, άνετα θα έβρισκε ένα συμβόλαιο. Ο Βιλένα είναι δύσκολο. Ο Σπόραρ δύσκολο. Δηλαδή, το έχουν μείνει παίκτες και μετά θα. Τι θα τους έκανε? Δηλαδή, δεν γίνεται να πάρει τέταρτο στόπερ, τέταρτο φορ, χωρίς να φύγει κάποιος. Ναι, βέβαια, πληρώνεις τώρα πέντε στόπερ χωρίς να πει. Έπλεξε εκεί ο Παναθηναϊκός. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος τουλάχιστον από τη μέση και μπροστά, με τις μεταγραφές που έκανε, με τον Τετέ, με τον Μπελίστρι. Έχει δυναμώσει πολύ, ναι, αυτό είναι αλήθεια. Ακριβώς. Και με τον Ουανί τώρα που πήρε το οχτάρι που λέγαμε. Εντάξει, εκεί έκανε. Κοίτα, εγώ μίλαγα με ένα παλικάρι την Παρασκευή το βράδυ, την Πέμπτη, την τελευταία εκπομπή της εβδομάδας το βράδυ. Και συμφωνήσαμε ότι οι ομάδες και οι τέσσερις που είναι τώρα που ήταν και πέρυσι στην κορφή της βαθμολογίας, έχουν δυναμώσει πολύ από τη μέση και μπροστά. Αν εξαιρέσει τον Ολυμπιακό που με τον Γκάρμο πάλι ξαναφτιάχνει την άμυνά του. Όλες οι ομάδες θεματάκια έχουν στην άμυνα και ο ΠΑΟΚ δεν βρήκε παίκτη να βάλει. Τρεις ομάδες έχουν θέματα. Το Μπουλεράκι, η ΑΕΚ μπορούσε να πάρει ακόμα στόπερ, δεν τον πήρε. Δεν ξέρω τι θα γίνει στην πορεία. Ο Παναθηναϊκός τα ίδια. Μόνο ο Ολυμπιακός με τον Γκάρμο κατάφερε και το έδεσε. Γιατί χωρίς τον Γκάρμο Ολυμπιακός θα ήταν και αυτός πάλι με τον Πιρόλα και με τον Ρέτσο μόνο. Ναι, ναι. Όχι τώρα μόνο. Ενώ από μπροστά και μετά, από το κέντρο και μετά, είναι καλές οι ομάδες όλες. Έχουν δυναμώσει δηλαδή αρκετά όλες οι ομάδες. Ακριβώς. Τώρα, πάντως ακούγονται γενικώς, όπως ακούστηκε αυτό το όνομα από τη Λίβερπουλ, όπως είπες. Οι Ιταλοί ακόμα συντηρούν το όνομα του Κορέα. Ξέρεις τι δεν μπορώ να καταλάβω. Θεωρώ δύσκολο να σου πω ότι αν τον έπαιρνε ο Παναθηναϊκός για να δηλωθεί στην Ευρώπη, πιστεύω ότι τότε μπορεί να έλεγε και αυτό το ναι. Τώρα να του πεις, δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει. Εντάξει, όμως η Ευρώπη θα παίξει το Γενάρη. Από το Δεκέμβριο, από το Γενάρη και μετά. Ότι ο Παναθηναϊκός θα υποτίθεται πάντα ένα όμως ο οποίος πρέπει να περάσει. Ναι, ναι, συμφωνώ. Για να σου πω. Κοίτα, εάν τώρα μέχρι την επόμενη εβδομάδα βρεθεί η ομάδα και φύγει ο Σπόρα, ας πούμε, λέμε, ή φύγει ένας επιθετικός. Ναι, ναι. Τότε μπορεί να γίνει αυτή ή κάποια κίνηση. Γιατί ακούσει και ένα όνομα από την Αμερική που δεν νομίζω. Ομάδα τώρα να βρεθεί μπορεί, ρε φίλε, μέχρι σε 11 του μήνα δεν είναι. Μπορεί να βρεθεί όπου υπάρχουν ανοιχτές αγορές. Πόσες ανοιχτές αγορές είναι? Δηλαδή, άμα του πούνε τη Σπόρα, υπάρχει αγορά στη Μάλτα, δεν μπορεί να πάει. Νομίζω είναι στην Τουρκία τώρα, δεν είναι πολύ μετρημένες. Η Τουρκία είναι μια επιλογή η οποία έχει και χρήματα. Δεν είναι και χρήματα η Τουρκία. Ακριβώς. Αλλά αν πούνε, ας πούμε, μια ομάδα στην Μπάνια Λούκα, αποκλείται να σου πει να πάω. Και πρόσεξε, και αν πάει για εκεί, ας πούμε, σίγουρα. Εκεί θα χρειαστεί να ρίξει πολύ τις απαιτήσεις του. Βέβαια. Πράγμα που από τη στιγμή που είχε εδώ συμβόλαιο ένα ακόμα τόσο. Αυτό λέω. Δηλαδή δεν μπορεί να πάει σε μια ομάδα που έχει μπάτζετ 5 εκατομμύρια σύνολο. Πόσο να του δώσουν, 100.000 το χρόνο? Δεν πρόκειται. Για πάμε τώρα, να σου πω τώρα κάτι άλλο. Από εκεί και πέρα να σου πω για τον Ιωαννίδη. Γιατί για μένα έχει αργήσει ο Παναθηναϊκός, όπως και με τον Αράο έχει αργήσει. Πρόκειται να τα πάρουμε τη σειρά. Διάβασα όμως ότι ανανεώνει με τριπλασιασμό το μισθό του. Το συμβόλαιο του. Εγώ μαθαίνω και τριπλασιασμό του. Τριπλασιασμό, αυτό είπα. Βέβαια, ναι, δεν το άκουσα. Okay. Πόσα παίρνει ο Ιωαννίδης τώρα? Πόσα παίρνει ο Ιωαννίδης? 300, 500, πόσα παίρνει? Κάπου εκεί, γύρω στα 4-4,5 εκατομμύρια. Θα πάει στα 1 εκατομμύριο περίπου. Συνταμπώνους, θα φτάσει κανένα. Ναι, ίσως και παραπάνω. Ένα 800, ναι, κάπου εκεί. Λοιπόν, και λογικό είναι αυτό. Ένα project το οποίο από τη στιγμή που δεν τον πούλησε κιόλα, πρέπει το συμβόλαιο να έχει ανανεωθεί. Έχει αργήσει για μένα. Τέλος πάντων, αυτό είναι προσωπική μου άποψη. Στασιμότητα υπάρχει και με τον Βαγιανίδη, και αυτό δεν γίνεται. Ο Βαγιανίδης, ας πούμε, έχει πάρει ο Παναθηναϊκός τον Μπάντλοκ με 7-8 εκατοστάρικα. Και ο Βαγιανίδης να έχει συμβόλαιο Β' ομάδα ή K19, ας πούμε, το 80-90 χιλιάδες. Ναι, σωστό. Λοιπόν, σωστό. Ήρθε η πρόταση από την Ποταμή. Αυτά τα παιδιά μένουν ελεύθερα το καλοκαίρι, έτσι είναι? Ναι, αυτό. Όχι το Γενάρη, το καλοκαίρι. Το καλοκαίρι. Άρα πρέπει να βιαστούν. Πάντως, αν μείνει έτσι, εγώ βλέπω να φεύγει του χρόνου χωρίς να πάρει χρήματα καν ο Παναθηναϊκός. Ναι, αν μείνει έτσι, βέβαια. Και εκτός από αυτό, μέσα του θα έχει τον παίκτη δυσαρεστημένο. Σωστό και αυτό. Δυσαρεστημένο. Φαίνεται. Επίσης, υπάρχει ο Τσέριν. Και αυτός δικαιωματικά είναι χαμηλόμισθος. Έκανε ένα πολύ καλό γιούρο και το βλέπουμε ότι ακόμα δεν είναι τόσο καλός με τον Παναθηναϊκό. Τώρα, γιατί έρχεται συνέχεια από το γιούρο, δεν έχει ξεκουραστεί στην ουσία. Θα δούμε. Θα ανανεωθεί μέχρι το Δεκέμβριο. Θα πουληθεί το Γενάρη. Τι θα γίνει, δεν ξέρω. Θα το δούμε αυτό. Ναι. Λοιπόν. Και με τον Αράο. Ο Αράο λύγει το συμβόλαιό του στο τέλος της σεζόν, τον Ιούνιο. Για μένα τον Αράο έπρεπε να τον ανανεώσει χθες. Ναι. Γιατί ναι. Είδες τι έγινε με τον Μπερνάρ. Με τον Μπερνάρ. Σωστό. Μόλις θα μπει ο Γενάρης, άμα υπογράψει κάπου αλλού, τότε τι λέμε. Ένα παίκτη που είναι πολύ επιδραστικό στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Βέβαια. Και παίζει και δύο θέσεις. Μπορεί να παίξει και στόπερ. Το έχει κάνει με επιτυχία. Ακριβώς, και είναι η μισή ομάδα του Παναθηναϊκού Αράου πλέον.
Και δεν ξέρω γιατί έχουν, εκτός αν έχουν κάνει συζητήσεις και δεν έχει βγει προς τα έξω, έτσι, για να, για να είμαι δίκαιος. Δεν το ξέρω αυτό. Αυτές τις υποθέσεις πρέπει να τις κλείσει για μένα ο Παναθηναϊκός. Φυσικά, πολλή δουλειά ο Παπαδημητρίου μέχρι το πέρας των μεταγραφών, αν μπορέσει να φύγουν. Γιατί πέρα από τους, από το Βέρμπιτς, ας πούμε, από το Σπόρερ που είναι και το Βιλένα που είναι τα μεγάλα συμβόλαια, υπάρχει ο Κλέικ Χέισλερ, υπάρχουν παίκτες ακόμα που έχουν μείνει στον Παναθηναϊκό. Ναι, ναι, σωστό, σωστό. Είναι ακόμα παίκτες βέβαια που έχουν συμβόλαιο. Μικρό, μεγάλο έχουν συμβόλαιο. Πληρώνει κάποια λεφτά ο Παναθηναϊκός. 300-400 πληρώνει. Ακριβώς. Δηλαδή είναι ένα budget, άμα τους βάλεις, δηλαδή Σπόρερ, Βιλένα, Βέρμπιτς, Κλέικ Χέισλερ, όλους αυτούς είναι 4-5 εκατομμύρια. Είναι μια μεταγραφή, μια μεταγραφή. Ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς. Για πάμε τώρα κάτι άλλο, γιατί πλησιάζει και η ώρα να πάμε για στο διάλειμμα. Μίλαγα προχθές πάλι με έναν φίλο Παναθηναϊκό και λέγαμε. Όλο με Παναθηναϊκούς μιλάς όμως. Ναι, ναι, με παίρνουν τηλέφωνο, με αγαπάνε. Λοιπόν, και μιλάγαμε και του είπα το φίλο ότι κοίταξε να δει, ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε πολύ άσχημα. Είναι τρίτη αγωνιστική, αλλά είναι πολύ νωρίς. Οκ. Αλλά είναι δύο γκέλες που δεν κάνουν λογικά οι άλλες ομάδες που να ο πάνω. Αυτές οι γκέλες, λογικά πάντα. Κάτσε, εδώ θα σου πω εγώ ότι τώρα με την Ευρώπη κάποιοι θα χάσουν πάλι βαθμούς. Ναι, ρε παιδί μου, άλλο να χάσεις όμως με την Τρίπολη βαθμούς εκεί και άλλο να χάσεις με την Γαλλία βαθμούς στο γήπεδό σου. Συμφωνώ. Είναι μια διαφορά. Λοιπόν, τέλος πάντων, αλλού θέλω να το καταλήξω. Ο Παναθηναϊκός τώρα έχει 8 βαθμούς, 5 βαθμούς από την κορφή, από τον ΠΑΟΚ, τον Ολυμπιακό, 3 από την ΑΕΚ. Έτσι δεν είναι. Mm-hmm. Λοιπόν, έχει 3 ματς με ΠΑΟΚ, δεν τη βάζω τις αίρες, εντάξει. 3 μάτς. Τα επόμενα 4 μάτς. Με τις αίρες και κλεισμένα των θυρών, έτσι. Ναι, okay. Βάζω τα 3 μάτς όμως εγώ με τις αίρες, με το ΠΑΟΚ εκτός, ΑΕΚ εκτός, Ολυμπιακός εντός. Ο Παναθηναϊκός εδώ δεν μπορεί να πει σαν Παναθηναϊκός θα κάνω 3 στα 3. Έτσι είναι. Ούτε μπορεί να πει ότι θα χάσει 3 παιχνίδια. Είναι τέρμα. Είναι μεγάλο. Υπάρχει ένα πρέπει τώρα του Παναθηναϊκού. Αν ο Παναθηναϊκός με ρώταγε ο φίλος, με ρώτησε, μου είπε, αν χάσει 2 από τα 3. Τι γίνεται, του λέω ότι είναι. Μετά μεγάλο οτσάντε για το πρωτάθλημα. Ναι, μεγάλο οτσάντε. Ούτως ή άλλως μένει πίσω πάρα πολύ. Και με μία ήταν μένει πίσω 8 βαθμούς από τον ΠΑΟΚ. Γιατί κυνηγάει μετά και Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ. Κυνηγάει δύο ομάδες. Μπράβο. Να μου πεις τέταρτη αγωνιστική. Μπράβο, όταν κυνηγάς δύο και η ΑΕΚ θα είναι από πάνω. Ναι, θα είναι 6 βαθμούς. Σου 6 βαθμούς η ΑΕΚ. Αλλά αν μετά έχεις ΑΕΚ εκτός και Ολυμπιακό εντός, που δεν θα λες μάτς τα οποία λες πάω να τα πάρω, έτσι δεν είναι. Ναι, ναι, συμφωνώ. Τι γίνεται μετά ο Παναθηναϊκός, υπάρχουν πολύ μουρμούρα ανά τον Οκτώβριο. Είσαι 10 βαθμούς πίσω. Λέμε τώρα. Ξαναπάρεις τα 3 μάτς. Που πάλι δεν μπορεί να το πει. Εάν πάρει 7 βαθμούς ο Παναθηναϊκός σε αυτά τα παιχνίδια. Είναι καλά να πάρει 7 βαθμούς. Κάπως την ψιλοσώζει την κατάσταση. Ναι. Δεν είναι τόσο εύκολο πάντως. Και πιο καλό είναι να πάρει 7 βαθμούς από Ολυμπιακό ΠΑΟ και να φέρει παλιά με την ΑΕΚ. Για να πλησιάσει τους μπροστά. Αυτό θα είναι το. Αλλά δεν μπορεί να το πει σίγουρα όμως αυτό, ούτε θα χάσει σίγουρα βαθμούς. Να σου πω κάτι με την εικόνα που βλέπουμε, που είδαμε μέχρι τώρα. Γιατί δεν ξέρω τώρα μετά τη διακοπή, βέβαια λείπουν και οι διεθνείς. Παίζει τώρα και με την πλάτη στον τοίχο, έτσι. Αυτό θα να πω. Είναι και ψυχολογία μετά. Και θα αρχίσει η μουρμούρα μετά, ο Αλόνσο και οι παίχτες πήραμε δεν παίξανε και 8 βαθμούς πίσω. Πάμε τώρα στη Φιλαδέλφια. Είναι μετά μεγάλη μουρμούρα. Και ξεχνάμε την Ευρώπη μετά. Ξεχνάμε την Ευρώπη. Ο άλλο δεν κοιτάει ότι παίζουμε Ευρώπη. Θα σου λέει πρωτάθλημα το χάσανε από τον Οκτώβρη. Ναι, θα έχει μια μουρμούρα ο Παναθηναϊκός. Γενικά έχει μουρμούρες ούτως ή άλλως, αλλά θα έχει μεγαλύτερη. Και ο Αλόνσο θα ακούσει πολλά. Όχι, θα, είναι, θα έχουμε πολλά, γιατί μπαίνουμε τώρα πλέον μόλις από την επιστροφή. Μπαίνει ο Παναθηναϊκός σε μια φάση που έχει πολύ πρέπει σε όλα αυτά τα παιχνίδια. Και δεν είναι εύκολα παιχνίδια, γιατί νωρίτερα μαζί είπαμε ότι και φέτος φαίνεται ότι θα δούμε ένα ανταγωνιστικό πρωτάθλημα. Έχουν δυναμώσει όλοι. Ναι, ναι, και ήταν, γι' αυτό σου λέω ότι ήταν πολύ σκληρές οι γκέλες που έκανε. Ναι, ναι. Και το παιχνίδι που πήρε με το Λεβαδιακό το πήρε στο 96, εντάξει. Θα είχε και δεύτερη, και τρεις γκέλες θα είχε. Ναι, τρεις γκέλες το γηπεδό σε 3 μάτς. Γιατί εντάξει, τη λεωφόρο τη λέμε γηπεδό του. Εντάξει, έτσι. Οκ, okay, δεν τη λέω εκτός έδρας. Με την καλυθέα το λέω γηπεδό του. Στην ουσία, με τη λογική αυτή, ναι. Στο γηπεδό του έπαιζε. Αυτό που ήθελα τώρα που είπε για τηλεφόρο, να πω ότι προχθές ο Δήμαρχος Αθηναίων και είναι και υποψήφιος για την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ, μίλησε στο τηλεοπτικό σταθμό Sky και επισήμανε ότι το πρώτο παιχνίδι θα παίξει πρώτα το πρώτο παιχνίδι η ομάδα ποδοσφαίρου. Στο Βοτανικό και μετά θα παίξει. Και μετά, ναι. Ναι, για να πέσει τηλεφόρο. Και το λέω αυτό γιατί υπήρχαν κάποια δημοσιεύματα σε site και που έλεγανε ότι θα γκρεμιστεί λεωφόρος και αυτά. Δεν παίζει κάτι τέτοιο. Το ίδιο. Μιλάμε τώρα, Σάκη μου, για να κλείσουμε σε κανένα 2 χρόνια.
Να υπολογίσω, θα βρούμε τίποτα όπως Φιλαδέλφια, Κορμοράνους. Θα βρούμε τίποτα. Όχι, Κορμοράνοι τελειώσανε, αλλά υπάρχει φύγαν. Γραφειοκρατία. Σίγουρα παραπάνω. Κάποιοι θα βρεθούν, θα δεις. Κάποιοι θα βρεθούν όπως βρέθηκαν και στη Φιλαδέλφια. Κάποιοι θα βρεθούν. Πάντα βρίσκονται αυτοί. Μπορεί να έχει τον δήμαρχο στο πλευρό σου που δεν είχε ΑΕΚ το Βασιλόπουλο, που έκανε πόλεμο ο Βασιλόπουλος. Μπορεί να έχει τον δήμαρχο στο πλευρό του Παναθηναϊκού, αλλά κάποιοι θα κάνουν κάποιες ενστάσεις, κάποια χαρτιά θα στείλουν. Αν το ξέρεις. Συμφωνώ απόλυτα. Τώρα πιστεύω ότι εντάξει, τώρα δεν νομίζω. Γιατί αυτά τελειώσανε με τους Κορμοράνους. Ότι κάτι θα βρεθεί, βλέπεις τώρα με τον καθαρισμό, δεν φτάναν τα χρήματα, όλο έγινε. Μια καθυστέρηση σίγουρα θα την έχει. Το θέμα είναι, από τη στιγμή που ο Δήμαρχος είπε αυτό, μένουμε εκεί και βλέπουμε και προχωράμε. Ωραία. Το θέμα αυτό το παρατηρεί, το καλά λέω, ο Λάμπρος το δουλεύει πάρα πολύ, ναι, αυτό, ναι, ναι. Ότι υπάρχει, μας το μεταφέρει ο Καραγκάνης, οπότε... Ωραία. Σάκη μου, θα τα πούμε και αύριο. Λοιπόν, να σου κάνω μια ερώτηση. Αλλά πριν μου κάνεις ερώτηση, να πω ότι η νίκη που είχαμε να δούμε πολύ καιρό εμφανίστηκε όταν βγήκε στον αέρα πάλι εσύ. Οπα. Καλημέρα στην παρέα σας. Καλή εκπομπή, σημαντική, ωραία θεματολογία. Αθλητική επίκαιρη και καλημέρα και στον Κισάκη που έχει πολλή θεματολογία και πολύ ωραία μετάδοση. Αξίζει όπως όλοι λειτουργείτε όμορφα. Είμαστε συντονισμένοι. Καλές επιτυχίες, φίλη μας η Νίκη. Γεια σου, Νίκη. Η Νίκη είναι πάντα. Πρόσεξε, είναι όταν πάντα κάνει ο Μπουσδούνης. Εντάξει, αυτά τα λέω για εσά. Τα λέω χελάκι αυτά, Γεωργιάση μου. Για πες, με κυνηγάει ο Άλεξ, λέγε. Λοιπόν, να μην σε κυνηγάει ο Άλεξ. Μόνο να σε ρωτήσω πώς λέγεται ο Πασατέμπος στα κινέζικα για να σε αφήσω. Για πες. Δεν το ξέρει. Όχι. Τσίκι τσίκι αυτού. Τα λέμε αύριο. Γεια σου, φιλάκια. Γεια σου, κύριε Μπουσδούνη. Ελλάδα Sports 94,3.